Γεια σας και καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Αν αυτή είναι η πρώτη σας φορά εδώ, καλώς ήρθατε. Εγώ είμαι η Νάγια, εδώ σας μιλάω για όλα όσα αγαπώ και σήμερα σας υποδέχομαι από μια διαφορετική τοποθεσία. Όπως βλέπετε, είμαι έξω μπροστά από ένα φαρμακείο και ο λόγος είναι ότι αυτό το βίντεο γίνεται σε συνεργασία με την SkinCeuticals, μια πολύ αγαπημένη μου εταιρεία skincare. Είμαι λοιπόν στην Γλυφάδα, είμαι στο φαρμακείο της Ρεβέκας Διρχαλίδου και σήμερα θα μιλήσουμε για την αντιοξειδωτική δράση της βιταμίνης C και πιο συγκεκριμένα θα γνωρίσουμε και θα δοκιμάσουμε το νέο προϊόν της SkinCeuticals Silymarin CF. Πάμε μέσα να το δούμε! Καλημέρα, Ρεβέκα! Καλημέρα, Νάγια! Τι κάνεις, χαίρομαι πάρα πολύ που σε γνωρίζω από κοντά. Καλώς ήρθες στο φαρμακείο μας. Καλώς σας βρήκα. Είσαι πανέτοιμη να μου πεις τα πάντα για το Silymarin CF? Εννοείται. Πάμε να περάσουμε να τα δούμε όλα. Ρεβέκα μου. Ήθελα εδώ και καιρό να κάνω ένα βίντεο για τη βιταμίνη C για τα κορίτσια μου, γιατί τα ενημερώνω γενικά για τις ανάγκες της επιδερμίδας και για όλα τα προϊόντα που θα τις κάνουν να φαίνονται πολύ λαμπερές. Και έψαχνα να βρω το κατάλληλο προϊόν, το οποίο νομίζω ότι το βρήκα στην εταιρεία SkinCeuticals και γι' αυτό θα μιλήσουμε σε λίγο. Πρώτα όμως θέλω να μου πεις για τις ανάγκες της δικής μου επιδερμίδας. Τι χρειάζομαι? Λοιπόν, Νάγια μου, εσύ έχεις ένα λιπαρό πρόσωπο, όπως έχουν πολλές γυναίκες. Είμαστε ναι μεν ενήλικες, μετά τα 20 έτη, αλλά το δέρμα μας είναι λιπαρό. Είναι. Οπότε χρειάζεται να φροντίσουμε λίγο τη λάμψη του. Ναι. Και χρειαζόμαστε πολύ αντιοξείδωση. Γιατί χρειαζόμαστε αντιοξείδωση? Γιατί? Και γιατί χρειαζόμαστε τη βιταμίνη C? Λοιπόν, χρειαζόμαστε αντιοξείδωση για το λόγο ότι ο σύγχρονος τρόπος ζωής με το στρες ή ίσως την κακή διατροφή. Από αυτό έχω μπόλικο. Καλή διατροφή έχω, δεν μπορώ να πω. Τέλεια, οπότε αυτό είναι στα υπέρ μας. Όπως επίσης η καταστροφή που κάνει ο ήλιος και η ρύπανση προκαλούν οξειδωτικό στρες. Ναι. Δηλαδή δημιουργούνται ελεύθερες ρίζες με αποτέλεσμα να έχουμε γύρανση. Καταστρέφεται το κολοχώνο. Ναι. Φεύγει λίγο η λάμψη, φεύγει η σφυγλότητα από το πρόσωπο και δημιουργούνται ρητίδες. Δεν θα αγχωθώ με όλα αυτά, γιατί είπαμε έχουμε τη λύση. Την φυσικά έχουμε βρει στη SkinCeuticals. Αυτό που έχω να πω για τη λιπαρή επιδερμίδα είναι ότι ευτυχώς εμείς δεν σπάμε και τόσο εύκολα οι λιπαρές, τόσο γρήγορα τέλος πάντων. Αλλά έχουμε ανάγκη όλα αυτά τα δραστικά συστατικά για να γυρίσουμε λίγο το χρόνο πίσω. Έτσι. Να κάνουμε και prevent και correct. Ωραία, για πες μου λοιπόν, θα πρέπει να χρησιμοποιούμε κάποιο νερό με βιταμίνη C για αυτό το σκοπό? Ακριβώς. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι βιταμίνη C, ναι, η οποία βοηθά στο να παράγουμε ξανά κολαγόνο, στο να μας δώσει λάψη, σφυγηλότητα και το δέρμα μας να αποκτήσει πάλι τη σωστή του υφή, να είναι ομαλό. Okay. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι η SkinCeuticals είναι η αυθεντία, είναι η εταιρεία η οποία έβγαλε τους αιωρούς βιταμίνη C. Έχει γίνει ολόκληρη κλινική μελέτη in vivo. Ο γιατρός ο οποίος έκανε τη SkinCeuticals, ο Dr. Pinel, είναι αυτός που έβγαλε και το Cataduke, που μπορεί να μας δώσει τις πολλά. Το ποιο? Όχι, τι είναι αυτό? Σωστό, λοιπόν, το Cataduke. Είναι η πατέντα Cataduke. Α, η πατέντα. Η οποία μας δείχνει τη σωστή συγκέντρωση. Α, της βιταμίνης C, γιατί είναι και ευαίσθητη από ό,τι ξέρω. Ακριβώς, είναι πολύ ευαίσθητη. Για να απορροφηθεί σωστά πρέπει να είναι η σωστή ποσότητα, το σωστό pH και η σωστή μορφή. Όπως είναι το ελαιοσκορδικό που είναι η φυσική μορφή. Για να απορροφηθεί και να δράσει στην επιδερμίδα. Για να έχουμε το μέγιστο αποτέλεσμα. Μάλιστα. Λοιπόν, έμαθα και την πατέντα. Βέβαια. Ωραία. Έχουμε λοιπόν διάφορα είδη ορών. Ακριβώς. Έχουμε διαφορετικές ορούς με βιταμίνη C. Μπερδεύομαι. Τώρα θα μας ξεμπερδέψει. Για πες. Εδώ, γι' αυτό είμαστε εδώ. Γιατί κάθε δέρμα έχει άλλες ανάγκες. Οπότε δεν μπορούμε να πάρουμε όλη την ίδια βιταμίνη C. Έχουμε τρεις διαφορετικούς τύπους. Εγώ μόνο το ασκορβικό οξύ είναι η βιταμίνη C. Είναι η βιταμίνη C. Αλλά σε ποια μορφή θα το πάρουμε και να είναι σωστό ανάλογα με τον τύπο και την ηλικία μας. Οκ. Ωραία. Πρέπει να σου πω πόσο χρονών είμαι? Όχι, χρειάζεται. Έτσι κι αλλιώς είσαι τόσο νέα. Σε σένα θα επικεντρωθούμε ό,τι αφορά το λιπαρό δέρμα. Okay. Λοιπόν, ας πούμε για το λιπαρό δέρμα, υπάρχει ο καινούριος όρος βιταμίνη C, ναι, το Silymarin CF. Αυτό ήθελα να δοκιμάσω. Ακριβώς, σήμερα. Και λυπάμαι που φοράω τη μάσκα, συγγνώμη που σε διακόπτω, γιατί ήθελα πάρα πολύ να το δοκιμάσουμε στο πρόσωπο, αλλά θα μου το δείξει στο χέρι μου. Ακριβώς. Για να νιώσω λίγο και την υφή. Να δούμε την υφή. Γιατί για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό να είναι λεπτόρευστος όρος. Να μην νιώθω, ξέρεις, κάτι λιπαρό, κάτι. Δες το και μόνη σου, έχω βάλει ελάχιστη ποσότητα. Για είναι καταπληκτικό.
Και στη συνέχεια θα πούμε πώς το εφαρμόζουμε και στο πρόσωπο. Πόσες σταγόνες χρειάζεσαι για το πρόσωπο? Για το πρόσωπο χρειαζόμαστε 4. Α, εντάξει, γιατί βλέπω 2 σταγόνες εδώ. Έχουν καλύψει όλο μου το χέρι. Ναι. Αν θέλουμε να καλύψουμε και την περιοχή λαιμού και ντεκολτέ, μπορούμε να προσθέσουμε 6 με 7 σταγόνες στο σύνολο. Λοιπόν, για το πρόσωπο, 2 για λαιμό και ντεκολτέ. Λαιμό, ντεκολτέ, οπωσδήποτε είπαμε, δεν πρέπει να τα ξεχνάμε αυτά. Λοιπόν, να σας πω ότι είναι πολύ λεπτόρευστο. Έχει απορροφηθεί ήδη από την επιδερμίδα μου. Είναι του βελούδινο το χέρι μου, έτσι. Πιάνοντας το ένα και πιάνοντας το άλλο. Έχει διαφορά. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραία. Απίστευτα, αμέσως ξεκινάει η δράση. Και εντάξει, είναι ελάχιστα κολλώδες, αλλά όχι αυτό που έχουμε συνηθίσει από τους όρους της βιταμίνης C, που το πιάνεις μετά και κολλάει το δάχτυλο πάνω. Δεν ξέρω αν σας έχει τύχει, εμένα μου έχει τύχει πάντως. Λοιπόν, τι λέγαμε, για πες μου για τους τρεις τύπους. Λοιπόν, αυτό είναι το σιλιμαρίν. Αυτό είναι για το λιπαρό ακνεϊκό δέρμα του σιλιμαρίν, okay. Το οποίο βοηθάει να μικρύνουν και οι πόροι μας. Και κάνει στη μία εβδομάδα μείωση του σμίγματος και μετά από θεραπεία ενός μήνα ολόκληρου έχουμε 76% λιγότερο σμίγμα στο πρόσωπό μας. Πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ. Έχει αντιπλεγμονώδη δράση που είναι σημαντική επίσης για τα λιπαρά ακνεϊκά δέρματα. Τέλεια. Στη συνέχεια μπορούμε να δούμε. Περίμενε, μην φεύγεις, θέλω να ρωτήσω και κάτι άλλο. Θα επανέλθουμε πολύ αναλυτικά. Κάτσε, αυτό το βάζω το πρωί μόνο. Μόνο το πρωί, σε okay. Ένα καθαρό δέρμα, ναι. Το οποίο έχουμε καθαρίσει, έχουμε στεγνώσει, βάζουμε 4 σταγόνες. Okay. Στη συνέχεια μπορούμε να βάλουμε την κρέμα μας, ναι. Και πάντα μα πάντα αντιλιακό. Εννοείται αντιλιακό, είτε βάζουμε βιταμίνη C, είτε ακριβώς. Όχι, αλλά πόσο μάλλον όταν βάζετε βιταμίνη C, χρειάζεται 100%. Οκ. Okay. Θέλω και κάτι άλλο να ρωτήσω για το συγκεκριμένο. Αυτό εγώ μπορώ να το χρησιμοποιήσω για ένα μήνα σερί. Πρέπει να το χρησιμοποιήσω για ένα μήνα σερί. Μπορούμε να το χρησιμοποιούμε κάθε μέρα όλη μας τη ζωή. Δεν όλη μας επηρεάζει. Α, δεν χρειάζεται να κάνω break. Είναι θεραπεία αντιοξυδούσης. Α, okay. Δεν μας ενοχλεί. Αυτό μας ενοχλεί είναι να μην φοράμε αντιλιακό. Οπότε φοράμε τον ορό μας και το αντιλιακό πάντα. Οκ. Ωραία. Για συνέχιση, τι θέλεις να μου πεις άλλο? Λοιπόν, ήθελα να πω, να πούμε λίγο και τους άλλους δύο όρους. Να τους δούμε. Για τις κυρίες που δεν έχουν λιπαρό δέρμα. Ωραία, σωστά. Αν έχουμε ένα όριμο δέρμα, το οποίο είναι ξηρό, κανονικό ή μεικτό, τότε χρησιμοποιούμε το φερούλι, το οποίο βοηθά περισσότερο στις ρετίδες και στο σμίλωμα του προσώπου. Okay. Αν έχουμε τώρα έντονες διχρωμίες, δηλαδή από τον ήλιο έχουμε δει μια φθορά, έχουμε κάνει κάποιες πανάδες και έχουμε λίγο πιο λιπαρό δέρμα ή κανονικό, τότε χρησιμοποιούμε το φλωρετή. Αυτό θα μας βοηθήσει στον αποχρωματισμό των πανάδων και θα κάνει συνέχεια και αντιοξείδωση. Μα ξέρεις τι κάνουμε το καλοκαίρι? Το βάζουμε το αντιλιακό μια φορά το πρωί και μετά το ξεχνάμε την υπόλοιπη μέρα. Λες, μπορεί να μαυρίσω και λιγάκι, έτσι να κοκκινήσει λίγο η μητούλα μου που είναι χαριτωμένο το καλοκαίρι. Η αλήθεια είναι ότι το αντιλιακό πρέπει να τον ανώνουμε κάθε 2 ώρες και δεν θα μας εμποδίσει να μαυρίσουμε, θα μαυρίσουμε κανονικά. Ισχύει. Και να σου πω, Ρεβέκα μου, εγώ έτσι όπως το άπλωσα πριν το προϊόν, ήταν ο σωστός τρόπος να το εφαρμόσω, γιατί εγώ το άπλωσα σαν κρέμα επειδή ήταν έτσι υδαρές και με βόλευε. Είχαμε βάλει πολλή ποσότητα και ίσως τα έκανες γι' αυτό. Το σωστό είναι να το πάμε λίγο ταμποναριστά. Να αφήσουμε το δέρμα να το απορροφήσει. Δεν χρειάζεται να το τρίβουμε πάνω στο δέρμα μας, είναι βιταμίνη C. Τα αφήνουμε να το απορροφήσει μόνο του. Ωραία, περιμένουμε ένα-δυο λεπτάκια και μετά βάζουμε αντιλιακό. Α, μετά βάζουμε την ενυδατική μας πρώτα. Βάζουμε την ενυδατική, βάζουμε το δέρμα μας. Και μετά το αντιλιακό μας. Και μετά το αντιλιακό. Και ποιο αντιλιακό να διαλέξω εγώ που δεν θα μου αφήσει και λιπαρότητα και θα με προστατεύσει κιόλας? Έχουμε λύση και γι' αυτό. Για πες. Μάγια μου. Λοιπόν, έχουμε SPF 50 γιατί θέλουμε τη μέγιστη προστασία για το πρόσωπό μας. Ναι, είναι... οπωσδήποτε. Και θα βάλουμε το Oil Seed UV Defense Sunscreen της SkinCeuticals που αφορά πάλι λιπαρά δέρματα ενήλικης γυναίκας. Αχ, τέλεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μας δώσει ένα ωραίο μάτ αποτέλεσμα που θα μας προστατεύσει. Τέλεια. Υπέροχο. Να δω λίγο και την υφή του αντιλιακού. Εννοεί. Μπορώ. Γιατί έχω μια περιέργεια. Και εδώ μην το φοβάσαι, όσο περισσότερο μπορείς. Όχι, λίγο θα βάλω. Εντάξει, μην το παρακάνω. Έχει ωραίο μυτάκι για να μην σου φεύγει πολύ προϊόν. Αχ, ωραίο δροσερό, θέλω να την περίσω καλώς. Παιδιά, σχεδόν δεν έχει μυρωδιά. Ναι, δεν είναι αυτή η μυρωδιά του αντιλιακού η ενοχλητική. Και δες την υφή, είναι μάτι. Τίποτα, πάει, απορροφήθηκε. Ωραία. Τέλει. Και το βράδυ, τι μου προτείνεις να κάνω όταν κάνω τη θεραπεία με βιταμίνη C το πρωί? Το βράδυ. Τέλεια. Καθαρίζουμε πάλι πολύ προσεκτικά το πρόσωπό μας και σε ένα στεγνό και καθαρό δέρμα μπορούμε να βάλουμε αντίστοιχα ορούς, οι οποίοι θα ενισχύσουν το αποτέλεσμα της βιταμίνη C αλλά και θα μας ενυδατώσουν. Ωραία. Μπορούμε να προτείνουμε για ένα λιπαρό δέρμα το Blemish & Edge Defense που αφορά πάλι τους πόρους και ρυθμίζει τη λιπαρότητά μας. Και επιπλέον θα σου πρότεινα, το έχω και για να το δοκιμάσουμε, το Phyto Corrective, το οποίο θα σε ενυδατώσει, έχει αλλουρονικό και μούρα. Οπότε καλά, τι κάνει, πάντα χρειάζεται. Μας βοηθάει να είναι ομοιόμορφο το δέρμα μας, να κάνει καταπράνηση και να μας δώσει πολύ ενυδάτωση. Ωραία. Έχω και άλλη ερώτηση για το αλλουρονικό. Ισχύει ότι μπαίνει και πάνω από άλλους ορούς, δηλαδή μπορώ να το βάλω και πάνω από τη βιταμίνη C?
Μπορείς να το βάλεις και πάνω από τη βιταμίνη C. Ναι. Απλά τη βιταμίνη C την προτείνουμε το πρωί ως αντιοξειδωτικό. Okay. Αν μπορείς να βάλεις. Αλλά και εγώ αυτό. Ενισχυτικά, αν νιώθω ότι θέλω περισσότερη ενυδάτωση στην επιδερμίδα μου, μπορώ να βάλω και το. Μπορώ και να κάνουμε layers και να βάλουμε και 2 και 3 σέρουμ μαζί. Οκ, okay, αρκεί να ξέρουμε τη σωστή σειρά, ναι. Ακριβώς. Πρώτα η βιταμίνη C το πρωί. Ωραία. Το βράδυ λοιπόν βάζω αυτό εδώ το. Το Blemish NH, το οποίο θα μας βοηθήσει σε περισσότερο. Σε περίπτωση που έχουμε λιπαρότητα, ακμή. Να τέλειες και βλέπω εδώ γύρανση. Αντιγύρανση προσφέρει. Βοηθάει να φύγουν οι λεπτές ζητίδες. Το θέλω. Ό,τι προϊόν έχουμε δείξει. Βάλτε στο καλάθι, θα το πάρει και αυτό. Ό,τι προϊόν έχουμε δείξει. Ναι, μεν μας ρυθμίσει τη λιπαρότητα, αλλά συνήθως βοηθάει και την αντιγύρανσή μας. Τέλεια. Και από πάνω το φυτοκορεκτικό. Για να μας βοηθήσει στην νεότητα. Εντάξει, κορίτσια, νομίζω σας κάλυψα και αγόρια, γιατί ξέρω και αγόρια παρακολουθείτε το κανάλι. Προσέχουμε το δερματάκι μας για να έχουμε, έτσι δεν είναι? Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ, Ρεβέκα μου. Ευχαριστώ, Άγια μου. Ήσουν πραγματικά πάρα πολύ επεξηγηματική. Οπότε χαίρομαι που τώρα ξέρω τι περιποίηση πρέπει να ακολουθήσω, ώστε να είναι η επιδερμίδα μου λαμπερή και να έχω όλο το ωφέλη και τη αντιοξειδωτική ιδιότητα τη βιταμίνη C. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φιλιά πολλά, να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ που είδατε αυτό το βίντεο. Να είστε καλά. Θα σας δω στο επόμενο. Περιμένω όπως πάντα τα σχόλιά σας και τα like σας. Bye!